Καλησπέρα, γιατρέ. Ησυχία βλέπω σήμερα, γιατρέ. Ναι, είναι η ώρα του φαγητού. Οι ασθενείς βρίσκονται στην τραπεζαρία. Αυτός γιατί δεν πήγε για φαγητό? Γιατί σήμερα έχουμε αυγά. Και δεν τρώει? Όχι, μόνο πάει και κάθει τα πάνω. Γιατί? Γιατί νομίζει ότι είναι γλώσσα. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Ορίστε, περάστε παρακαλώ. Καθίστε. Λοιπόν, γιατί πώς πάει ο άνθρωπος μας? Περίφημα. Ήταν μια παροδική κρίση. Ελπίζω σε λίγες μέρες να είναι τελείως καλά. Αλήθεια, γιατρέ, μιλάτε σοβαρά. Και δεν είναι σοβαρά. Τι δηλαδή, τραβανοί είμαστε. Ώστε πιστεύετε ότι θα γίνει καλά? Και πολύ σύντομα. Διότι όπως ξέρετε, η επιστήμη σήμερα έχει πολύ προχωρήσει. Και δεν έχει μόνο προχωρήσει, αλλά έχει προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί. Ορίστε, κοιτάξτε! Κι ο ψυχομάχος προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί και ποτέ του δεν υποχωρεί. Και τρε, δεν τα βλέπω και τόσο καλά τα πράγματα. Σας είπα, μην ανησυχείτε. Τι να μην ανησυχούμε, δεν βλέπετε την κατάστασή του? Μην ανησυχείτε, η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση. Προχτές κρατούσε μεγαλύτερο κοντάρι, σήμερα κρατάει μικρότερο. Και όσο πάει, το κοντάρι θα μικραίει, θα μικραίει, θα μικραίει, θα μικραίει, θα μικραίει, θα μικραίει. Πώς θα το καταργήσει? Εντός των ημερών. Την κοντάρια το εφαρμόζω. Ποτέ δεν απέτυχε. Σε λίγες μέρες θα βγει καλύτερα από πρώτα. Κάρι, γιατί αυτό που μας βρήκε ήταν πολύ ξαφνικό. Δεν νομίζω πως ήταν εντελώς ξαφνικό. Κάποια μικρή αιτία θα υπήρχε. Καμιά, γιατρέ μου, καμιά. Ήταν βέβαια λίγο ζερός, λίγο τρελούτσικος που λένε. Αλλά όχι να το δούμε και με κοντά. Και πώς του είδα την τρέλα? Είναι μια πολύ παράξενη ιστορία. Είμαι πολύ περίεργος να τη μάθω. Μια και την έχουν πει σε τόσους και τόσους. Ακούστε την κι εσείς να πλουτίσετε τις γνώσεις σας. Ένα, δύο, δυο, ταχύ. Δύο, ένα, δυο, ταχύ. Τι κάνεις εκεί, γιατί ξάπλασες? Μα δω. Τι να δεις? Με τη βλάβη. Ποια βλάβη ήταν η βενζίνα θέλουμε, στο κοπάνω. Αν βενζίνα θέλετε, και δεν μου το λέγατε. Ωρα. Πόσο να θα βρίξω? Πόσο θα βρίξεις, Γιούκο μου? Δύο. Ρίξε έξι. Να σας ρίξω. Γιατί να μην σας ρίξω? Τα μαλλιά μου! Το καπέλο μου! Ορίστε. Και επειδή πιο κάτω φυσάει πολύ, να σας δώσω και ένα σωληνάριο σωλησιών να το κολλήσετε. Αν να χαθείς βλάκα. Για δες που πέφτουνε τα ωραία πλάσματα, στα φαλακρά καταπλάσματα. Άρα άτιμη τύχη, δεν θα σε πιάσω από τα μαλλιά καμιά φορά. Πού θα μου πας? Εμπρός. Μαρίνα, εσύ. Ναι, γλύκα μου, εγώ είμαι. Λέγε μου όσες γλύκες θέλεις, τα αφεντικό λείπει. Και βέβαια θα έρθω. 6.30, 7.30, 8.30. Περίμενε ότι πέρα 3-4 ώρες και θα με φύξει το ραντεβού μου. 8 και 5 θα φύγεις. Έλα ρε Μαρινάκη, 5 απάνω, 5 κάτω, δεν χάλασε ο κόσμος τώρα. Άντε, γεια σου. Τι ήταν λίγο, καμιά παραγγελία? Ναι, ακριβώς. Μου παρήγγειλε τα ειδώνη να του χτίσω μια φωλιά. Τρελάθηκες. Τι ειδώνη μου τσαπουνάς? Το πουλάκι μου η Μαρίνα ήταν εδώ. Α, η Μαρίνα. Απορώ τι σου βρίσκει αυτή η κοπέλα. Ό,τι βρίσκουν οι γυναίκες στους άντρες. Και με συγχωρείς που μιλάω ότι είναι το τρόπος, αλλά θα έπρεπε να έχεις μελετήσει τον φάγγελο των αισθηματικών μου φρονημάτων. Λες να μη σε ξέρω. Αν δεν με ξέρεις. Διότι αν μη ξέρεις θα μου λέγες. Ρίκο, τσάκωσε 300 ευρώ, πάρε και τη Μαρίνα να την πας κρουαζιέρα στη Ραφίνα. Έτσι λες. Δεν το λέω εγώ, η Μαρίνα το λέει. Και μην μου πεις όχι, γιατί θα κλατάρω σαν λάστιχο. Hey, Καραβιέρε! Σινιόρα Καραβιέρε!
Καλώς τον βατραχάνθρωπο. Buongiorno, signori. Come è stato bene, bene? Non bene, stravazzo. Ah, accusare, lastichare, scassare, clatare? Sì, sì, subito, subito. Miccolo scassare. Io, Enrico, buono garagione. Fiaxare sto momento. E quando drachme? Ah, εγώ no drachme. Εγώ το μόνο που θέλει προγνώστικος ποδόσφαιρος ιταλιάνικος, capito? Α, το calcio, προβώ, va bene. Sì, più ομαδάρε, πιο μόνο. Καταλάβες, πιο σίγουρο. Napoli, Lazio. Ah, sicuro Napoli. Non Napoli. Napoli retali. Arretalos, δηλαδή κουρέλα. Sì, Napoli curelos. Lazio curello. No, Napoli curelo. Lazio curello. No, Napoli curelos. Capisci? Napoli curelos. Capisci? Lazio curello. Lazio curelos, Napoli, capisci? Μια πελά Νάπολη, πήρα χραρή, τι έγινε τίποτα, ο Φούσκος στον έφημο. Όχι, η Λάτσιο φούσκωσε την Νάπολη. Τι θα πει αυτό. Βίβερε με εικονοζαμέντε. Θα πει ότι η Λάτσιο φούσκωσε στο ξύλο την Νάπολη. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ιταλικό πρωβό. Δύο τουρίστες τσακώθηκαν για τα ποδοσφαιρικά τους προνήματα. Κατάλαβα, θα είναι τρελάγες. Ού, αυτοί με ξεπερνάνε. Σκέψου ότι ξεκινήσαν από την Ιταλία και ήρθαν στην Αθήνα να παίξουν ξύλο. Πάντως η Λάτσιο φαίνεται πιο δυναμική, θα κερδίσει. Η Φιωρεντίνα δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάρε την Ιταλική πρεσβεία στο τηλέφωνο σου πει. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Μπράβο. Δεν το καταλαβαίνω. Σύνελθε, Ερίκο, σύνελθε. Βάλε μυαλό. Μυαλό έχω, λεφτά δεν έχω. Θα κάνεις τα λεφτά. Πώς ξέρεις καμιά συνταγή εσύ να μου πεις πώς θα κάνω τα λεφτά. Με τις οικονομίες. Ποιες οικονομίες, αυτή είναι παλιά συνταγή, την ξέρει και η γιαγιά μου. Καμιά καινούργια ξέρεις. Να δουλέψεις. Α, μη μου λες κουραστικά πράγματα. Εγώ θέλω να γίνω πλούσιος, τσάκα τσάκα. Σύνελθε, Ρίκο, σύνελθε και να μ' ακούς εμένα. Γιατί εγώ σε θεωρώ παιδί μου. Το ξέρω πως με θεωρείς παιδί σου. Αλλά δεν μου λες, έλα εδώ παιδί μου. Τσάκωσε τη μισή κληρονομιά προκαταβολικός και άμα πεθάνω, τσακώνεις και την υπόλοιπη. Να δεις για πότε σε λέω, χρυσέ μου και κουβαρντά μου παντερούλη. Και αυτό θα γίνει. Αμήν. Θέλω όμως πότε να σε δω νοικοκύρη. Με γυναίκα, με παιδιά. Και με πεθερά. Βάλε με εσύ στη διαθήκη σου και αύριο το πρωί σου κάνω τρεις γάμους εγώ. Α, καλά που το θυμήθηκα. Τι θα γίνει με εκείνη την άδεια εξόδου. Τι εννοείς. Εννοώ ότι απόψε πρέπει να βγω από τον καράζ να τσουλήσω για τη Μαρίνα. Είναι ανάγκη. Βεβαίως είναι ανάγκη. Οικογενειακή ανάγκη. Διότι όταν μου λες πως θέλεις οικογένεια και παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εξ αποστάσεως. Χρειάζονται επαφή και ενσωμάτωση. Άντε τρελάκια. Με κατάφερες πάλι. Είσαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Αλλά για να κυκλοφορήσω ελεύθερα, χρειάζομαι και κάποια ελευθερία κινήσεων. Τσίμπα αυτό. Μα αυτό δεν κυκλοφορείς ελεύθερα. Είναι κατοστάρικο κόκκινο. Σταμάτης. Δεν το κάνεις καλύτερα πράσινο, δηλαδή πεντακοστάρικο Γρηγόρη. Να είμαστε πιάνει και τροχέα. Ε. Βολέψουμε αυτό και εδώ είμαστε πάλι. Έλα, δεν θέλω τσιγκουνιές, δεν θέλω τσιγκουνιές. Αν δεν με καλοπιάσεις, πώς θα γίνω γιος. Άντε και με κατάφερες, μαλαγάνα. Ευχαριστώ. Είσαι ο καλύτερος μέλλον μπαμπάς. Άργησε πολύ απόψε. Μην ανησυχείς. Δεν το ξέρεις τον Ερίκο. Πάντα καθυστερημένος έρχεται. Μα τέλος πάντων, τι θα γίνει με εσάς ρε παιδιά. Πότε θα φάμε κανένα κουφέτο. Μόλις ο μνηστήρας μου κερδίσει το προφό. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Αύριο το πιάνω και τη Δευτέρα η φάτσα μου θα μοστράρει σε όλες τις εφημερίδες. Ο εικονιζόμενος Ερίκος Δελαπόρτας είναι ο μοναδικός δεκατριάρης του 33ου Δελτίου Προπό. Πάρτε Αντώνη και σε καλή μεριά. Ποιος μας πιάνει. Τη Δευτέρα τα πιάνω και σε πιάνω αγκαζέ και πάμε για κουφέτα άδειες και κουμπάρ. Αυτά τα ακούω 3 χρόνια τώρα. Ναι, αλλά ο χρόνος είναι χρήμα και όσο δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η ώρα. Και η ώρα επλησίασε. Τη Δευτέρα τα πιάνω, ο κόσμος θα χαλάσει. Άστα αυτό, ο πατέρας μου θέλει να σε δει. Ναι, θα με δει, αλλά θα με δει όταν πρέπει να με δει. Κουστούμαρισμένο, οικονομημένο και αρφοστολισμένο. Και να μπει μπράβο. Άργησα αλλά πέτυχα, γαμπρό 13 καρατιών. Μια και θα έχω πιάσει το 13άρι. Σε παρακαλώ, Ερίκο, άσε τα όνειρα. Ο παπάς έχει γίνει θηρίο. Θηρίο. Να τον πας στο ζωολογικό κήπο. Σήμερα μου το έπαρθα κοφτά. Ή τον φέρνεις αύριο να δώσει λόγο ή δεν τον ξαναβλέπεις. Η πόρτα κλείνει. Κλείνει η πόρτα. Και για μένα τον Ερίκο Δελαπόρτα. Και για τους δυο μας. Ουχ. Τι σκέφτεσαι. Πρέπει να έρθω αύριο, Οπωσδήποτε. Δεν σηκώνει κανένα χρόνο να στολίζω. Ούτε λεπτό. Ο μπαμπάς ανυπομονεί να σε γνωρίσει. Ανυπομονεί, Εγώ να δεις πόσο ανυπομονώ. Δεν μου λες, είναι βολικός, καλός, σκληρός, τι είναι εδώ. Όπως τον πάρει κανείς. Λοιπόν, αύριο θα συναντηθούμε κατά τις 7 εδώ και θα πάμε μαζί στο σπίτι. Και να είσαι λίγο περιποιημένος. Οπωσδήποτε. Μαύρο κουστούμι, μαύρα παπούτσα, μαύρη γραβάτα και πένθος στο μανίκι. Ερίκο, έτοιμα τα δελτία σου. Μάλιστα. Ορίστε. Αν δεν το πιάσω τη Δευτέρα, Αντώνη,
Κάηκα. Αναλαμβάνω υποχρεώσεις, δηλαδή. Πάμε. Θα φύγουμε. Πάμε για να κάτσουμε, είμαστε έτσι όπως με έκανες. Πάμε να πάρω λίγο αέρα για να συνέλθω. Γεια σας, Αντωνάκη. Γεια σας, παιδιά, και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Θα την κάνω εγώ να συνέλθει αμέσως. Αλλιώς θα της κόψω τα πόδια. Πού την εγώ, 10 η ώρα, πού την εγώ, πού γυρίζει 10 η ώρα. Πού θέλεις να ξέρω, εμένα ρωτάς. Μη μου κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, εμένα δεν μου ξεφεύγει τίποτα. 10 χρόνια έχω κάνει στη δίωξη λαθραμπορή. Τι θέλεις να πεις. Θέλω να πω ότι και εσύ είσαι συνένοχος λαθρέας εξαγωγής. Τι εξαγωγής. Της κόρης μας, που την αφήνεις και βγαίνει λαθρέα με αυτό το λαθρέμπορο. Λάθος κάνει, δεν είναι καθόλου λαθρέμπορος. Είναι πρώτης τάξης παιδί όπως μας. Αν ήταν πρώτης τάξης, έπρεπε να έρθει να με βρει να ξεκαθαρίσει τη θέση. Και αυτό θα γίνει. Πότε μωρέ, πότε, εδώ πέρα γίναμε ρεζίλοι. Κοντεύουν να μας κρεμάσουν κουδούνια σε όλη τη γειτονιά. Καλησπέρα. Καλώς. Έλα βρε παιδάκι μου και άργησες. Δεν άργησε και πολύ. Ας πούμε να τα πούμε, πέρασε η ώρα. Όμως θα τα είπατε κιόλας. Φυσικά τα είπαμε. Και έχεις την ανάγκη και μου το λες. Μα δεν ξέρετε τι είπαμε. Τι να πείτε μωρά, πω τι λένε όλα τα άλλα λαθρέα ζευγάρια. Λάθος. Μείναμε σύμφωνοι πως αύριο το βράδυ θα έρθει να με ζητήσει επισήμως. Μπράβο κόλ μου, να σε φιλήσω. Τον κατάφερες, ε? Και εσείς από το ερμήτη τον πίστεψε ότι θα έρθει να σε ζητήσει, ε? Μάλιστα, αύριο Κυριακή. Αύριο Κυριακή. Και για να έχουμε καλό ρώτημα, τι ώρα θα έρθει αύριο? Ώρα 7 απογευματινή θα είναι εδώ. Ευτυχώς που θα έρθει σε 7, γιατί μέχρι τις 6 έχω μια πολύ σπουδαία δουλειά. Πολλά είναι εδώ, ε. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία μέρα για μπάλα, ε. Ναι, ωραία μέρα, αλλά ήρθαμε νωρίς, θα μας κάψει ο ήλιος. Ο ήλιος θα μας κάψει. Ο διαιτητής θα μας κάψει. Ντόπιος είναι ή ξένος. Πανσπερμία. Ελληνογερμανοπολωνογαλοεβραίος. Πώς το είπατε. Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται. Ένα καφεδάκι θα βγείτε. Καφεδάκι, ευχαρίστως. Μόνο μην μου βάλετε πολύ γιατί είμαι νευρικός, ε. Μην κάνω καμιά περισκεψία. Μπράβο, μπράβο, σας συγχαίρω. Λογικός άνθρωπος. Έτσι πρέπει να είναι ο φίλαθλος. Πολιτισμένος και αξιοπρεπής. Και ψύχρεμος. Προπαντός ψύχρεμος. Βέβαια. Στην υγειά σας. Έχουμε 2 ώρες ακόμα, ας πάρθεις. Πες μου κανένα ταβλάκι. Ταβλάκι. Πού να το βρούμε, να πάμε στο καφενείο. Έφερε. Εγώ μαζί μου. Κάμε. Εκτός αν προτιμάτε χαρτιά. Χαρτιά. Μπράβο, νοικοκύρης φίλαθλος. Καφεδάκι, τάβλη, χαρτιά. Δεν πιστεύω να έχεις το σάκο και κανένα μπιλιάρδο, ε. Όχι και μπιλιάρδο, αλλά υπάρχει και σκάκι. Μπράβο, πολύ οργανωμένος φίλαθλος. Λοιπόν, τι θα παίξουμε. Δεν παίζω ποτέ μου τυχερά παιχνίδια. Το μόνο που παίζω είναι κανένα προπό που και που, και αυτό γιατί υπάρχει λόγος. Τι λόγος πέρα. Ένα ελπίζω να κερδίσω καμιά φορά και να παντρευτώ το κορίτσι μου. Τι περιμένει το κορίτσι να κερδίσει για να παντρευτείτε. Μωρά αυτή περιμένει. Ο πατέρας της είναι σκύλος μονάχα και τη ζορίζει. Γονιός βλέπεις, τι να κάνει. Τον κακό του τον καιρό να κάνει. Τέλος πάντων, να παίξουμε κανένα τάβλι γιατί να μην συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Τι προτιμάτε. Ας αρχίσουμε από τις πόρτες. Ωραία. Σκοπός είναι να περάσει το κατόφλι της πόρτας μας. Έτσι και το περάσει δύσκολα θα φύγει. Είδα και έπαθα για να τον πείσω να έρθει, αλλά απόψε νομίζω ότι τελείωσαν τα ψέματα. Αρκεί να κάνει καλή εντύπωση στον πατέρα σου. Γιατί το ξέρεις τι στριμμένος άνθρωπος είναι. Δύσκολα να συμπαθήσει άνθρωπο. Αλήθεια, πού πήγε σήμερα ο μπαμπάς? Στο συνέδριο των παλαιών πολεμιστών. Έτσι μου είπε. Παναθηναϊκά, τέσσερα, και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου. Γιατί εσύ τι είσαι? Ολυμπιακάρα. Πού? Και ήπια καφέ και μαγαρίστηκα. Κλείσε αυτή την βράσινη πανούκλα και μου δίνεις τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει ο ήλιος, με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα σε κάψει. Να το, να το, ψήνεται. Σουτ, βρε, σουτ, σουτ. Κολάρα 100% ήταν. Θα σας κουρελιάσουν. Δεν μιλά καλά, ρε, μη σοβαρέσω. Εμένα θα σοβαρέσω. Εσένα, ρε, σοβαρέσω. Θα σου κοπανίσω, ρε. Εμένα, ρε. Επιτέλους
ήρθες. Ευτυχώς που ήρθα, γιατί λίγο έλειψε να έρθεις να με δεις εσύ. Πού να έρθω? Στο Καπαλάμδα, αστυνομικό τμήμα. Μάλωσε πάλι. Δεν μάλωσα, κάτι κουτουλιές έδωσα. Αυτά κάνεις και δεν κρατάς τη θέση. Κάθεσε και μαλώνεις με τα διάφορα ρεμάλια των γηπέδων. Όχι, με συγχωρείς, δεν ήταν καθόλου ρεμάλια. Ήταν πολύ αξιοπρεπής και νοικοκύρης φύλαθλος. Νοικοκύρης και να μαλώνεις δεν γίνεται. Ενώ που έγινε. Όταν θα έρθεις καμιά φορά στο γήπεδο θα στον δείξεις τον αδίκη. Δεν έχω καμία όρεξη να βλέπω τέτοια μούτρα. Μα πώς τα έπαθες αυτά, πού τα έχεις τα μάτια σου? Μπορώ εγώ μπροστά μου τα είχα τα μάτια μου, αλλά μου ήρθα από τα πλάγια. Τι σου ήρθα από τα πλάγια? Μπάλα, φουσκωμένη. Και πώς σου ήρθε? Α, συστημένη. Να μου ρωτέζανε κάτι μαντραχαλέι εκεί πέρα. Πάσα ο ένας, σου το άλλο, έγινε το μάτι μου γκόρε. Και πού τα έμαθες εσύ αυτά τα πάσα και τα σούτια? Πού τα έμαθα? Καλά, δεν τα ακούμε κάθε Κυριακή από το ραδιόφωνο. Αλήθεια, άνοιξε το λιγάκι. Άνοιξε το να ακούσουμε τα αποτελέσματα. Ποια αποτελέσματα? Γαμπρό περιμένουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ευχάριστα θα είναι. Πολύ ευχάριστα. Μακάρι, μακάρι. Εδώ. Έλα τώρα, βάλε μου καμιά κομπρέσα. Μην έρθει ο άνθρωπος και με δεις αυτά τα χάλια και του κάνω άσχημη εντύπωση. Τι σου χρωστάω, φίλε? Πώς θα γράψει το ρολόι, ένα 13 ρε. Έπιασε 13. Μπράβο, ρολόι. Και εγώ πιάσα μονάχα 7. Περιμένει ο μπαμπάς, θα το προπώ τώρα. Προπορέσου εσύ και έφτασε. Ορίστε. Δεν μου λες, φίλε, πού κάνεις πια θα έρθω το Σάββατο να παίξουμε ένα συνεταιρικό με το ρολόι σου? Δηλαδή θα να λέμε τώρα, ο πατέρας είναι μέσα και μας περιμένει, Αν μας περιμένει, λέει, κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Πράστον, να ψηθεί και ερχόμαστε αργότερα. Μα τι είναι αυτά που λες? Είναι από τη συγκίνηση που θα περάσω το κατώφλι της ευτυχίας. Έλα, μην κάθεσαι, μπες μέσα. Να μπει κανείς ή να μην μπει. Ιδού η απορία. Ένας μπορεί να κάνει. Α, εντάξει. Ωραίο σπίτι έχεις. Καλύτερα. Θα πας. Από εδώ είναι ο μπαμπάς. Τι να τον κάνω τον μπαμπά. Είπα το σπίτι μου αρέσει σε πέραμα. Τι. Ελάσε τα αστεία. Τώρα και πάρε ήθος φερούμενο. Γιατί, πώς είμαι, τι έχω? Είσαι κρεμασμένος είσαι. Είσαι κρεμασμένος πρέπει να είμαι. Για γαμπρός πάω. Θα αλλάξουμε τώρα τα έθιμα. Έλα, κάτσε. Πάμε να το πείσουμε με τον μπαμπά, Τον μπαμπά, Επιμένει σήμερα. Μπαμπά ήρθε. Ήρθε. Α, ήρθε. Θα ήταν μέσα να το μου μερούσε κι εγώ. Ερίκο. Ερίκο, έλα να σε γνωρίσει ο μπαμπάς. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Έλα βρε παιδάκι μου, μαύρα μάτια κάραβας που να σε δούμε. Α, ο Ολυμπιακάκιος! Ο Παναθηναϊκάκιος! Πώς ήρθες να ζητήσεις το χέρι της κόρης μου? Τι άλλο δεν υπάρχει, κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό, πώς το δικό μου, το μαχράκι λοιπόν. Μπράβο, Σουτμπέικ, ο μπαμπάς, με κάποιο θα τα δείξω. Έξω από το σπίτι μου, έξω με! Και να δένεις δεν με. Και χάρηκα για την γνωριμία. Τα λουλούδια σας. Απ' τη φόρτα ήρθα από το παράθυρο, θα δένω τα παιδιά. Τι έχεις και πας έτσι? Βλάβη πίσω στον πόρτ μαγκάζ. Πόρτ μαγκάζ? Ναι, εδώ πίσω δηλαδή. Από τι το πας? Από κλωτσά. Άλλο σε χτύπησε. Όχι, Μουλάρη, ο πατέρας της Μαρίνας. Η Μαρίνα είναι κορίτσι από σπίτι. Ναι, και ο πατέρας της Μουλάρη από στάβλο. Αλλά πού θα μου πάει ο Ολυμπιακάκιας? Δεν θα τον πετύχω πουθενά. Θα τον κάνω να χτυπηθεί κάτω. Για στάσου, πού μαλώσε? Στο γήπεδο. Και σε κλώτσε? Όχι, την κλωτσά μου την έδωσε στο σπίτι. Για στάσου, γιατί εσύ θα με τρελάνεις. Μαλώσετε στο γήπεδο και σε κλώτσε στο σπίτι? Πώς γίνεται αυτό? Ένα που έγινε. Εγώ πήγα να ζητήσω το χέρι της Μαρίνας και αυτός μου έδωσε το πόδι του. Σουτ και με κάρφωσε στα δίχτυα, στην κουρτίνα δηλαδή. Γιατί? Δεν του άρεσαν τα ποδοσφαιρικά μου φρονήματα, λέει. Κόκκινος αυτός, πράσινος εγώ, η κατάληξη ήταν να τα βάψει μαύρα η Μαρίνα. Και σου δώσε γερή κλωτσιά? Μύτο, με πέταλο. Αφού φοβάμαι ότι έχει κακοφορμήσει και έχει πριστεί και θα έχω ιστορίες μου φαίνεται. Για να δω, βρε. Ναι, σιγά μην κάνω στριπτής μες στη μέση του δρόμου τώρα. Τότε να πας πει να βάζεις μια κομπρέσα. Πάω, όταν δεν δω καλυτέρευση, αύριο το πρωί είμαι για το ΙΚΑ. Κύριε Ρίκο, μπορώ να δω? Ορίστε, κυρία Μελπομένη, περάστε. Καλή, τι κάνετε εκεί, κύριε Ρίκο? Ζεστές κομπρέσες βάζω. Όχι ζεστές,
Κρύες θέλετε να πείτε. Ζεστές, ζεστές. Mm. Ορίστε και η απόδειξη για να πιστεί. Τι να καλέ, με κάψατε. Όχι, μη φοβάστε. Οι ζεστές κομπρέσες κάνουν ωραίο δέρμα, μην ανησυχείτε. Και πού πρόκειται να τις βάλετε αυτές τις κομπρέσες? Σε μέρος που δεν λέγεται. Γιατί δεν λέγεται? Γιατί είναι ακατάλληλων διανηλίκους. Α, κατάλαβα. Θα έχετε βγάλει κανέναν καλό καιρό. Χάσατε. Μαύρος είναι, αλλά καλό καιρός δεν είναι. Τι είναι? Άσε με, κυρία Μελπομένη, και πονάω τώρα. Άσε με. Τότε να σας βοηθήσω εγώ που ξέρω από αυτά. Πώς ξέρεις δηλαδή? Έχω κάνει νοσοκόμα στον πόλεμο. Του 12. Μάλιστα. Τότε θα έχεις δει πολλά εσύ. Για πες μου. Θα σας κάνω εγώ περδίκη. Μωρέ, κάνε με και με κάτσα. Φτάνει να ξαπλιστώ, να μην πονάω. Mm. Και αν θέλετε να μάθετε, οι κομπρέσες αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνουν τίποτα. Να, τι μου λες? Βέβαια, η καλύτερη θεραπεία είναι το σίδερο. Ποιο σίδερο? Το ηλεκτρικό. Το βάζεις στην πρίζα και ύστερα σιδερώνεις το πονεμένο μέρος σαν μπουκάμισο. Τώρα τι μου λες? Βέβαια. Και τότε να ξαπλώσω και να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Βρέξα με, σιδέρωσέ με και κάνε μου και τσάκι. Έτσι. Πώς αισθάνεστε, καλύτερα? Πώς πότε να αποφύγει. Συνδέρωνε. Μη σταματάς καθόλου. Είδατε που σας έλεγα εγώ ότι ξέρω από γιατροσόφια. Μπράβο, αδελφή και ρε. Όπως με ζέστανες, ο Θεός να σε δροσίσει. Μελπομένη. Αχ, ο άντρας μου είναι. Μια στιγμή θα επιστρέψω αμέσως. Μην κοιμηθείς. Μια στιγμή. Έφτασα. Ανάθεμα σε Μελπομένη! Με έκαψες! Με έκαψες, γειτόνισσα! Καρκούργα, δολοφόνησα! Νερό! Πώς είστε, κύριε Ρίκο, σήμερα? Πώς να είμαι, κυρία Μελπομένη, έτσι που με κατάντησες? Ούτε ανασθενάρης να ήμουν. Δεν με σβήνει ούτε ο πυροσβεστικός λόγος. Θα σβήσει, θα σβήσει μόνο του. Θα σβήσει μόνο του. Ναι, μη στεναχωρείτε. Τι είναι αυτό που έχετε εδώ πίσω σας? Προφυλακτήρας για το τραύμα. Χριστός και Απόστολος. Μυστική μου, κύριε. Πού πάτε, πίσω στην ουρά. Όχι, μα υπάρχει λόγος. Τι λόγος? Ο ίμιος ενδιαφέρουσα να δεν βλέπεις χρήση ανέμενε. Περάστε. Καλημέρα, κύριε Ριστίδη. Καλώς το κορίτσι μας. Ο Ρίκος δεν είναι εδώ? Όχι, δεν φάνηκε σήμερα. Μήπως είναι άρρωστος? Μπορεί. Χθες δεν ήταν τόσο καλά και μου είπε πως σήμερα θα πήγαινε στο ΙΤΑ. Μα τι έχει? Έλα τώρα που κάνεις πως δεν ξέρεις. Τσαμπολάει ο πατέρας του ποδά και όποιον πάρει μπάλα. Αυτή η μπάλα φταίει. Αρπαχτήκανε στο γήπεδο και λύσαν τις διαφορές στο σπίτι. Μην ανησυχείς, αφού και ο πατέρας του πηγαίνει στο γήπεδο θα τα φτιάξουν. Και αφού ταιριάζουν, θα συμπεθεριάσουν. Αποκλείεται. Ο πατέρας μου είναι έξω φρενών. Και ο Ερίκος το ίδιο. Με συγχωρείς, το τηλέφωνο. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Έξω από το ΙΚΑ. Και όπως φαίνεται θέλω καμιά εβδομάδα για να ξεμπλέξω. Τι? Ποιος είναι εκεί, η Μαρίνα? Και ανησυχεί για την υγεία μου. Όχι, να της πεις να μην ανησυχεί, όπως δεν ανησυχώ κι εγώ. Και να ξεκουμπιστεί να φύγει, γιατί δεν θέλω να την ξαναδώ στα μάτια μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του Κλώτσου, ούτε του Μπάτσου. Είμαι γαμπρός περιζήτητος εγώ. Έτσι πες της. Ο Ερίκος ήτανε? Ναι. Πες μου, κύριε Αριστείδη, τι σου είπε? Τίποτα. Έλα, σε παρακαλώ. Βλακίες του Ερίκου. Έλα, πες μου. Μου είπε ότι δεν θέλει να σε ξαναδεί. Ώστε έτσι σου είπε? Είδα τώρα, μην το πες κατάκαρδα. Δεν ξέρεις τι τρελάκες είναι ο Ερίκος. Εγώ όμως τον αγαπώ. Και αυτός αγαπάει, όλοι μας αγαπούμε. Εγώ σε θεωρώ σαν κόρη μου. Και αν δεν είχες πατέρα, θα γινόμουν εγώ πατέρας. Και αν δεν είχες μνηστήρα και ήμουν εγώ νεότερος, θα ερχόμουν να συζητήσω τον πατέρα σου. Ευχαριστώ, κύριε Αριστείδη. Είσαι πολύ καλός. Αντίο. Πού πας? Θα πάω να τον βρω. Άσε να το περάσουν πρώτα τα νεύρα και θα έρθει αυτός ο ίδιος να σε βρει. Όχι, κύριε Ριστίδη, θα πάω εγώ να τον βρω. Και πώς θα πας? Θα πάω με το λεωφορείο. Γεια, έλα μαζί μου. Κύριε Ριστίδη, τα λεφτά τους προστάω. Ευχαριστώ. Ρε Θανάση, μια και πας κάτω, πάρε και την κοπέλα, δικό μας κορίτσι είναι. Άδειος πάω, ας έρθει. Ευχαριστώ. Thank you.
σιγά κυρίως, μη χτυπιέστε έτσι. Με συγχωρείτε κύριε, είμαι λιγάκι νευρικός κύριε. Σιγά κύριε, υποφέρουμε. Από τι ας επιτρέπετε. Απαϊκή. Το βλέπω. Κύριε πολιτική αγωνία σου. Αν μπορούσα να κοιμηθώ ένα λεπτό της ώρας και πει στον κόσμο. Έτσι, από εδώ το κεφαλάκι σου. Φρόντισα και σου φέρα το μαξιλάρι. Έλα, ορίστε. Μέτα μέχρι τα χίλια δεν θα κοιμηθείς αμέσως. Λες. Ένα, δύο, τρία. Άσε τα 998 τα μετράω εγώ. Κακό πράγμα για αιτία. Εγώ κοιμάμαι σαν αγγελούδι. Σιγά κυρίως στο τεράστιο. Περάστησες ο πρώτος μέσα. Άστον, άστον, δεν έχει τίποτα. Φέρ' το ένα υπνοτικό και ένα ξυπνητήρι και είναι εντάξει. Να περάσω εγώ που καίγομαι. Απεράστε. Καλή λεπτομέρεια, μαντάμ. Ευχαριστώ, αρτής. Α, ναι, στο μήνα μας είμαστε και δύο. Καλημέρα, δόκτωρ. Καλημέρα. Τι έχεις εσύ? Φωτιά στα μπατζάκια μου, γιατρέ. Κάηκα. Κάηκες. Μάλιστα. Πού κάηκες? Εδώ πίσω, στο πρώτο μπαγκάζ, ορίστε. Να σας δείξω. Δεν χρειάζεται. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Τίποτα. Και πού το είδες, γιατρέ, πως δεν έχω τίποτα? Για προμάτισης. Όρεξη για κουβέντες έχεις. Ίσα-ίσα που δεν έχω καθόλου όρεξη. Δεν έχεις όρεξη. Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή? Θα σου βγάλω ένα ορεκτικό. Τι ορεκτικό, γιατρέ, για να πάω? Ναι. Εγώ χορεύω ακόμα, γιατρέ, δεν έχω... Το λιλογάς είσαι, το κατάλαβες? Για να ρέξω τη γλώσσα. Τη γλώσσα μου. Ναι. Γιατρέ. Τι είναι? Έτοιμη είναι η ένεση. Δάσκαλε. Κοπέλα περιμένει. Τρεις φορές την ημέρα. Πρώτου φαγητού ή μετά? Ό,τι ώρα θέλεις. Και να μείνεις ξαπλωμένος μια ολόκληρη εβδομάδα. Μπρο μου τα ή ανάσκελα. Όπως βολεύεσαι. Μάλιστα, γιατρέ. Μένω υπόφερος. Παρακαλώ. Τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Και να ξανάρθεις την ερχόμενη εβδομάδα να σε ξαναδώ. Τι να με ξαναδείς, γιατρέ? Μήπως με είδες σήμερα? Θα σου στείλω μια φωτογραφία του τραύματος να με θυμάσαι. Αστεία, γιατρέ. Καλημέρα. Ερικό μου, τι έπαθες, πώς είσαι? Ναι, ευχαριστώ πολύ, Δεσποινίδη, για το ενδιαφέρον σας. Αλλά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, δεν ξερενόμαστε. Πού πας? Σιγά, τρελή, με πόντεσες. Εγώ δεν είμαι τρελή, εσύ μου κάνεις τον τρελό για να ξεφύγεις. Αλλά δεν θα μου γλιτώσεις. Ναι. Τρία χρόνια με κοροϊδεύεις. Θα σε κυνηγήσω όπου κι αν πας. Κυνήγαμε. Πού πας? Έχεις υποχρεώσεις απέναντι. Όχι, καμιά υποχρέωση δεν έχω. Ό,τι υποχρεώσεις είχα τις ξόδισα με μια κλωτσά. Και τώρα είμαι ελεύθερο πουλί. Ώστε έτσι, Βιτριόλη θα σου ρίξω. Όχι, μη! Πιάστε την βιτριολίστρια. Με συγχωρείτε. Τι συμβαίνει? Τα μάτια μου, κύριο, και κίνδυνο θάνατος καυστικών υβρών. Σας παρακαλώ, αφήστε τη Δεσποινίδα να... Εσείς τι κάνεις, μη! Σας παρακαλώ, κύριε, τι θα γίνει, θα μου κλείσετε το μαγαζί? Προκειμένου να μου κλείσετε εμένα τα μάτια, να στο κλείσω 100 φορές. Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ. Βέβαια, εσένα τι σε νοιάζει, γυαλιά θέλεις να πουλάς. Έλα, σε παρακαλώ, έλα, σε παρακαλώ.
πάνω. Να το πείτε όλοι στην τσάντα. Εννοείστε, δεν έχω δίκιο. Όχι, άστα, το βλέπω. Το παρασπάνω με να μου ήρθετε. Δεν θα κάνω, θα γίνω περίπου. Φύγετε να κατέβω. Δεν φεύγω. Ούτε κι εγώ φεύγω. Φύγετε αμέσως. Φύγετε αμέσως γιατί θα τηλεφωνήσω στην άμεσο δράση. Εμπρός, έξω να πάτε να λύσετε τις διαφορές σας. Θα φύγω, κύριε, μην ανησυχείτε. Εσένα δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Και να πάω να φορέσω φουστάνια. Γιατί δεν είσαι άντρας, είσαι γυναίκα. Τι είναι γυναίκα, ο Ερίκος γυναίκα. Ας γελάσω, έλα Χριστέ και Παναγία. Και ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα, καλημέρα. Περαστικά σου, πώς είσαι. Μια χαρά, οι πέντε μέρες στα αναρωτική με κάνανε περιδίκη. Και παραδόξως η αληθή που μου έδωσε ο γιατρός μου έκανε καλό. Κοίταξε τώρα τη δουλειά σου και να έρθεις στα γήπεδα και τις τρέλες. Τι είδες τι σου έκανε το ποδόσφαιρο. Όχι το ποδόσφαιρο, το κλωτσόσφαιρο μάλλον του πεθερού μου, δεν τα είπαμε. Τώρα αυτά περάσανε. Δεν περάσανε καθόλου, να ένα σημάδι μου έχει μείνει εδώ πέρα. Πάντως η Μαρίνα είναι εξαίρετο κορίτσι. Κάθε μέρα μου τηλεφωνούσε για να μάθει πώς είσαι. Άστα αυτά και δεν συγκινούμε πλέον εγώ. Της υποσχέθηκα μάλιστα πως θα βγω το ματέρ της να τα συνδυάσω. Όχι, δεν θέλω συνδυασμούς. Εγώ με τον Άκρον. Εξτέμ. Έλα τώρα. Αφού την αγαπάς τη Μαρίνα. Ποιος εγώ αγαπάω τη Μαρίνα. Πολύ κακός καρδιολόγος είσαι. Αλλά και αν την αγαπούσε ακόμα, αφού έχει πατέρα Ολυμπιακάκια, τέρμα τα διφραγκά. Λόγια. Εγώ θα μιλήσω του πατέρα της και θα κοιτάξω να τον φέρω στα νερά μας. Όχι, να μην τον φέρει στα νερά μας. Ρίχτον στα βαθιά νερά να πνιγεί. Ρίχτον στις λαρίσεις στο ποτάμι να κάνει γαργάρες και μπουρμπουλίθρες να ευχαριστηθεί η ψυχή μου. Εμένα αυτό κύριε Αριστίδη που μου έκανε ο πεθερός μου θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Έχω να του κάνω λαχτάρες εγώ, λαχταριστές. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Καλημέρα σας κύριε Ολυμπιακάκια. Τι κάνει δεσποινής κόρη σας. Αφιέπε το χάμαρε. Μη σου φέρω τριλάθρα στο κεφάλι. Μη στεναχωριέσαι. Ελλάδα με τα μέτρα μας. Ας είναι καλά ο Βρανόπουλος. Πήγε, θα σε καταβρέξω. Και γι' αυτό Ελλάδα με τα μέτρα μας. Άλεξ, το Αλεξιβρέχιον. Ξεκουμπήσου γρήγορα γιατί αρπάζω την καραμπίνα και κατεβαίνω κάτω. Γέμισε την να την έχεις έτοιμη γιατί θα ξαναπεράσουμε. Goodbye, father. Goodbye. Bye-bye. Ορίστε, καμάρος ο προχωμένος. Ήρθε εδώ πέρα να μας πικάρει με τις παντιέρες του και με τις ζουρλοπαντιέρες του. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό από τον Ερίκο. Από αυτό τώρα μάλλον όλα τα περιμένεις. Αλλά αν τολμήσει να ξαναπεράσει, θα τα πούμε από κοντά. Άντε τώρα, πάμε μέσα. Μπράβο. Λοιπόν, μάγκες, θα κόστα από ένα ταλαράκι ο καθένας και αύριο συγκέντρωση στο ίδιο μέρος. Με τις ντροκάνες και τις καραμούζες, θα σύμφωνοι. Να φέρουμε τις φρεντόνες. Όχι, δεν θέλουμε όπλα. Πάμε για ειρηνική καζούρα. Εντάξει, πρωτοπαλίκαρδο. Σύμφωνοι, Αρχηγέ. Να βρείτε μονάχα 5-6 φωνακλάδες ακόμα, έτσι. Δεν θα μας δώσει τίποτα για προκαταβολή. Ορίστε. Πάρτε και αυτές τις σοκολάτες και από αύριο έχει ένα δεκαρικάκι ο καθένας. Άντε, μπράβο. Το πατέρα σας τους πήγαινε μπαλιά. Είναι ανάγκη. Κυριγό, φλάξε. Τι τρέχει. Αυτός που σε κατάβρεσε, αύριο θα έρθει να σου κάνει λαχτάρες. Και εσύ που το ξέρεις. Αφού μας έλεγε και σοκολάτες. Και μας είπε πως αύριο θα μας δώσει από ένα δεκάρι. Δεκάρι που είναι αυτός. Εγώ είμαι ο εικοσάρι. Εγώ δεν θέλω τίποτα κυριγό. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Και δεν πουλιέμαι. Ε, τότε γιατί πήγες μαζί. Για να πάρω το τάλι μου κυριγό. Από το κορέλο το Παναθηναϊκάκι. Γεια σε λεφτάνασάκι, λοιπόν, άκουσε τα κάνεις. Θα μαζέψεις όσους Ολυμπιακούς μπορείς και θα τους πας αύριο το μεσημέρι στο γιαπί του Κούκουρα. Καταλάβες. Να μαζέψεις και εθνικούς και προοδευτικούς. Μπορείς μάζεψε και προοδευτικούς και δεξιούς και αριστερούς και του κέντρου και ό,τι διάλογο άλλο μπορείς. Εντάξει κύριε Βόλη, θα σου μαζέψω πολύ τη συμμορία. Γεια σου λεφτάνασάκι, δεν πιστεύω και εσύ να γίνεις αντιπόρης, να κατέβεις στο επίπεδο αυτού του τρελού. Μόλις θα κατέβω και θα παρακατέβω. Θα πάω να τον σπάσω στο ξύλο. Θα σου τον εγιαλουτώσω. Έχει να γίνει αύριο. Θα γελάσει το παρταλό κατσίκι. Καλώς το κορίτσι μας. Πώς από εδώ. Ήταν ανάγκη να έρθω.
Πού είναι αυτός ο προκομμένος? Σχόλασε από νωρίς. Βλέπεις τώρα στη δουλειά μου πήρα ένα πατριωτάκι μου και βρίσκει την ευκαιρία και μου το σκάει. Πώς είσαι έτσι, τι έπαθες? Αυτός μου είπε ότι πέρασε σήμερα από το σπίτι σου. Πέρασε, αλλά πώς πέρασε? Πώς πέρασε? Με ένα αυτοκίνητο με μια πράσινη σημαία και με μια ζουρλοπαντιέρα. Καλά, τι πέρασε να κάνει? Παρέλαση? Πέρασε για να πικάρει εμένα και τον πατέρα μου. Ρεζιλίκια πράγματα, κύριε Ριστίδη. Ρεζιλίκια. Και βρήκε και κάτι παιδιά που τα πλήρωσε για να κοροϊδεύουν τον πατέρα μου. Κατά μας, δεν θα είμαστε καλά. Δηλαδή αυτός είναι επικίνδυνος τρελός. Και ο πατέρας σου τι έκανε? Βγήκε και τον κυνήγησε. Και όπως μάθαμε θα περάσει και αύριο. Και όχι τίποτα άλλο. Ο πατέρας μου είναι νευρικός και έχει και όπλο. Φοβάμαι, κύριε Ριστίδη, μου φοβάμαι. Μη φοβάσαι τίποτα. Δεν θα τον αδείσω εγώ. Και θα κοιτάξω να τα συμβιβάσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ, κύριε Ριστίδη. Με έχεις κλαβώσει. Άιστο καλό. Και να μην είσαι ήσυχη. Αύριο μπορεί να περάσω να πιάσω και τον πατέρα σου. Ευχαριστώ. Αντίο. Να τα μας. Δεν μας έφτανε ο ένας, αποκτήσαμε κι άλλον. Μπρος, πήγαινε γρήγορα μέσα. Μπρος. Πω πράγμα που έχω σήμερα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Γεια σου, Αναστή. Γεια σου, Λεβέντη Γρηγόρη. Θες καμιά τσίπουρα? Όχι, κάτι άλλο. Θέλω σήμερα τη βοήθειά σου. Σ' ό,τι μπορώ, πρόθυμος. Θα περάσει από το σπίτι κάποιος Παναθηναϊκάκιας να μου κάνει καζούρα, επειδή έχουμε κάτι διαφορές. Γι' αυτό θέλω σήμερα τη συμπαράστασή σου. Εντάξει, κυνήγα τον εσύ να περάσει από μπροστά από εδώ και ξέρω εγώ πως θα τον περιποιηθώ. Θα τον κάνω του αλατιού. Ευχαριστώ, Ανέστη. Γεια σου. Λοιπόν, μάθουμε. Μιλάω, ε. Πού κοιτάς? Το αεροπλάνο. Ει, ακούω. Λοιπόν, η Μάνικα θέλει τέχνη. Έτσι την πιάνω. Έτσι την ξεχρεμάμε. Έτσι την κουνάμε. Και η βενζίνη να πέφτει πάντοτε μέσα, ε. Ποτέ απόξω. Εγώ θα γύψω κανένα δύο ώρες. Κοίταξε, μην το κουνείς από εδώ, γιατί θα σε απολύσω. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Αριστίδη? Θα αφήσουμε τους νεροσύλλεκτους και να φύγουμε? Σε προειδοποιώ για να είμαστε εξηγημένοι. Δεν χρειάζεται να με προειδοποιείς καθόλου. Θα παραμείνω εδώ πιστός φρουρός εις το καθήκον, εντάξει? Ωραία. Έτσι την πιάνουμε, έτσι την σηκώνουμε, έτσι την κουνάμε και έτσι την κοπανάμε. Λε, πίτσα! Θα σε διώξει, δεν άκουσες τι είπε. Όχι μωρό, ολολόγια είναι αυτός. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ασχέτως αν εμείς είμαστε γενεκέδες. Λοιπόν, σε μία ουρίτσα είμαι εδώ πέρα, έτσι. Καλημέρα. Μιχάλη μου, σήμερα θέλω ένα μάξι πάρα πολύ καιρό. Και τεθωρακισμένο να είναι τόσο το καλύτερο. Τι για επιχειρήσεις θα πας? Περίπου. Τυχερός. Μου είχε αφήσει ένα στρατιωτικό. Θέλω να σου το δείξω. Και αν σου κάνει πάνω. Πάμε, τι καθόμαστε. Παδοσία, πέσαμε σε νέδρα. Κάποιος μας πρόδωσε. Ρίξτε του. Καλυφθείτε. Ο εχθρός διαθέτει και ατομικά ζαρζαβατικά όπλα. Αξιοπρέπεια. Τι γίνεται εδώ? Ολυμπιακό Παναθηναϊκός πόλεμος. Πάμε στο τμήμα να τα πούμε καλύτερα, να μην γίνουμε ρεζίλοι στους πιτσιρίκους της γειτονιάς. Νοικοκυρέοι άνθρωποι. Τι τρέχει, με τρελέ. Αμ, κύριε Αριστίδης, πώς θα πω εδώ? Ήρθα να σας το συμβιβάσω. Ήρθες καθυστερημένος. Τώρα δεν μας συμβιβάζει ούτε ο ΙΕ. Να σου στήσω από εδώ, πεθερός μου. Πάρ' τον έτσι. Προδείτε. Προδείτε με.
Κύριε Αρσίδη, πού είσαι, είμαι καταλήπιστα. Μη φοβάσαι, βέβαια, ο κύριο διοικητή είναι δικό μου άνθρωπο. Δικό μα άνθρωπο είναι. Εδώ τώρα φύγουμε, τι καθόμαστε. Κάτσε καλά. Κύριε Αρσίδη, κάνε μου μια χάρη, σα παρακαλώ. Τηλεφώνησε στο Μιχάλη που νοικιάζει τα αυτοκίνητα να πάω να παραλάβει το τάμα. Το έχουμε παρατήσει στο πεδίο τη Μάγια. Έλα μαζί με τη Σύριο. Κύριε Αρσίδη, μη φύγησε, γιατί όσο πάνε μπαίνουμε πιο βαθιά, το βλέπει. Για περάστε μέσα στο τέλο, κύριε διοικητή. Τι χωριστά δωμάτια δεν έχετε. Ναι, θα σου δώσω με ένα μελουτρό. Ορίστε, περάστε πρώτο. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένοι τώρα. Σε μέρα ποτές. Στον κύριο Ηρώδη από εδώ να το πεις. Γρηγόρη με λένε. Μωρέ, Ηρώδης είσαι. Επιστράτευσε όλα τα παιδάκια από ηλικίας 10 ετών και κάτω και τα έριξε στην αυμαχία της οδού Σαλαμίνος. Αλλά έχει χάρη που είμαστε μέσα. Δεν θα βγούμε έξω. Τι θα κάνεις, ρε. Τι θα κάνω, ρε. Θα με ξανακουβαλήσουν μέσα. Να σου δώσω μία να γίνεις ένα ματακάνι, ρε. Όχι σε μένα, φύλα και Γρηγορίδε. Κύριε Αρισκίδη, έλα μέσα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα με δάσκαλο. Σκάσε, βρε. Δεν μπορείς να σκάσεις. Έσκασε, αφεντικό. Αφεντικό του είστε. Δυστυχώς, τι να κάνω. Η κόρη μου μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σας. Και για μένα τι λέει, τι λέει. Λέει πως άμα βγούμε από εδώ μέσα και τολμήσει να σε ξαναδεί, θα τη κόψει τα πόδια. Αυτά τα λες εσύ, δεν τα λέει η Μαρίνα. Η κόρη σου πεθαίνει για μένα. Σιγά τον γλάμπο. Εγώ λέω να τα αφήσετε αυτά και να συμφιλειωθείτε. Και έτσι και συμφιλειωθείτε, θα σας βγάλω αμέσως από εδώ. Θα μιλήσω στον κύριο διοικητή και θα τα κανονίσω. Εντάξει, εγώ συμφιλειώνομαι. Όχι για τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά επειδή είναι Σάββατο και πρέπει να γράψουμε και κανένα προπό. Εσείς τι λέτε κύριε Γρηγόρη, θα τα φτιάξετε. Αν είναι να βγούμε από εδώ μέσα, κομμάτια να γίνει. Ωραία, πολύ ωραία. Πάνε εδώ, αν είστε κύριε διοικητής. Να πας. Καλημέρα σας κύριε διοικητά. Βρε καλά στον Αριστείδη. Πώς από εδώ. Πιάσανε δυο δικούς μου και θα μαζί τους. Γιατί τι κάνανε. Παιδιά λύσματα, μαλώσανε για το ποδόσφαιρο. Μαλώσανε για το ποδόσφαιρο. Δεν βαριέσαι, παιδιά είναι. Παιδιά είναι, αλλά λίγο μεγαλούτσικα, 40-50 ετών. 40-50 ετών. Μήπως είχαμε τίποτα αίματα. Όχι, όχι, μόνο φωνές και τσακώματα. Δηλαδή, τι φωνές και τσακώματα. Ένα, ο ένας φωνάζει ζήτω ο Ολυμπιακός, ο άλλος φωνάζει ζήτω ο Παναθηναϊκός. Διατάραξη της κοινής ησυχίας, τους κουβάλισαν εδώ. Α, καλά. Ο ένας μάλιστα είναι υπαλληλός, γι' αυτό σε παρακαλώ θερμός. Άδειξε τους να πάνε στην ευχή του Θεού. Καλά, αφού μου το λες εσύ θα τους αφήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους μόνοι. Ρε παιδιά, κανένα μολύβι κανείς. Σε έβγανα δελτίο. Γιατί παίζεις και εσύ προπό. Πώς δεν παίζω. Ανάγκες έχω, κόρη της παντριάς έχω και πρίκα πρέπει να της δώσω. Πώς δεν παίζω. Ε, τότε πάρ' τα όλα, αφού πρόκειται για την πρικοδότηση της Μαρίνας. Και σου εύχομαι να το πιάσεις και να είσαι ο μοναδικός 13άρης. Και εγώ ο τυχερός γαμπρός. Καλό παιδί φαίνεσαι τρομάρας. Είμαι, είμαι. Αλλά αγαπούσε Παναθηναϊκός. Τώρα φερί το πας για μάλλον, μα πάλι δηλαδή. Άστα να πάνε στα κομμάτια τα σωματιακά. Δίκιο έχεις. Έχεις κανένα σίγουρο. Σίγουρο. Το μόνο σίγουρο που έχω είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει αυτή τη βδομάδα. Α, με κοροϊδεύεις τώρα. Α, τώρα παιδιά είμαστε. Ορίστε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχω βάλει δύο. Δηλαδή ήττα του Παναθηναϊκού. Τι τα φίλε. Κι εγώ έχω την προαίσθηση ότι θα χάσει. Ποιος ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός. Μα για στάσου με δουλεύεις τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα χάσει. Ο Ολυμπιακός θα χάσει. Οι δυο τους παίζουν τότε ποιος θα κερδίσει. Η Μαρία, η Πενταγιώτησα. Πάλι και τις ομάδες θα λέγατε. Λάθος. Φίλοι, φίλοι, καλοφίλοι. Θα φτιάξει η Ολυμπιακάρα με το ένδοξο Πετρυφίλη. Μπράβο, εγώ μίλησα με τον κύριο διοικητή και θα βγείτε σε λίγο. Έκτακτα. Περιμένετε και εγώ. Μαρίνα. Τι έγινε κύριε Αριστείδη, τι πράγματα είναι αυτά. Τα πράγματα είναι μια χαρά. Το φρέσκο τους φρεσκάζει το μυαλό. Τι θες να πεις. Θέλω να πω πως ο Ιρήκος με τον πατέρα τους τα φτιάξανε και είναι αγκαλιά μες στο κλουβί σαν δυο πουλιά. Τα κατάφερα να τους βγάλω. Κάτσε να τους περιμένουμε. Είσαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να φύγουμε. Θα φύγετε.
Καλημέρα. Καλό. Γλυκιά μου Μαρίνα, έχεις τον γλυκύτερο πατέρα. Πάμε πατέρα. Πού πάτε, και εγώ τι μα, δες ποτός δηλαδή. Δεν σας ξέρω κύριε, πάμε πατέρα. Κύριε Ευθύνη φεύγει, φώνασε ένα στην φύλακα να την πιάσω. Όπως τα κατάφερες, καλά να τα πας. Εγώ τα κατάφερα, μαζί με τον πατέρα της τα καταφέραμε. Μαρίνα, Μαρίνα. Για στάσφερο παιδάκι μου. Δώσε μου το σακάκι μου. Καλό παιδί φαίνεται. Και είναι και πλακατζής. Χαρά στα μούτρα. Δεν θέλω για άνδραμα ένα που το μυαλό το έχει στα παλιά των ποδοσφαιριστών. Αδυναμίες είναι αυτές. Ρεζιλίκια είναι. Βούηξε όλη η γειτονιά. Καλά. Μαρίνα. Μαρίνα. Αχ, Μαρίνα. Πάψε να μασάς τα αυτιά μου σαν κροταλίας και μου δίνεις τα νεύρα. Πάψε. Πελάτη ήρθε, πήγαινε στη δουλειά σου. Όλο εγώ πήγαινε, τώρα και εσύ μια φορά. Εγώ είμαι άρρωστος, δεν με βλέπεις. Δηλαδή τι έχεις. Ερωτικό παραλήρημα. Άρα Μαρίνα, γιατί που το έκανες αυτό. Τι σου ήταν δηλαδή. Ζήτησε δανεικά. Πάψε σπίγμα και πήγαινε στη δουλειά σου να δεις τι θέλει ο άνθρωπος. Πήγαινε. Μαρίνα, ας σε χάσω, θα χαθώ. Να χαθείς, να χαθείς. Δεν τρέπεσαι να κάνεις έτσι κοτζαμαντράχαλος. Δεν το θέλω κύριε Αριστίδη, μόνο του μου έρχεται. Άρε Μαρίνα, όλη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι εξαιτίας της. Σαν νυχτοφύλακα στριφογύριζα. Και δεν σου φαίνεται τρομάρα σου πως είσαι οντρεμένος. Δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι κύριε Αριστίδη. Για να μην κάνεις έτσι και μου σπαράει στην καρδιά. Άρε Μαρίνα, άλλη φύγεις θα τρελαθώ ρε. Αμύχτη πιέσαι βρε και θα κοιτάξω να σας τα φτιάξω εγώ. Το απόγευμα θα πάρει σπίτι της. Κύριε Αριστίδη, μην μου λες τέτοια πράγματα. Αν μου το κάνεις αυτό το πράγμα ο φτερωτός ιός της Αφροδίτης, θα σε βγουν μόνοι. Λοιπόν, εγώ θα πάω μόνος μου και εσύ θα περιμένεις εδώ. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Αρκεί να μας τα φτιάξεις, κύριε Αριστίδη. Πάρ' και τα λουλούδια να την καλοπιάσεις. Άσε τα λουλούδια, θα τα φέρεις εσύ όταν θα σε φωνάξω. Να πας στο καλό καλή επιτυχία και η ώρα η καλή. Φωνάζετε να χαρείτε τη μάνα σας. Πού είσαι εδώ. Τίποτα, τίποτα. Τι έγινε. Εντάξει τα πράγματα. Η Μαρίνα είναι χρυσόκορητσα. Σε περιμένει. Την υγειά σου πεθερέ Ολυμπιακάκια. Την υγειά σου πράσινο κουτόχορτο. Καλό ήταν. Αφένα σου λείπουνε. Τα είπαμε με τον κύριο Αριστίδη. Αν δεν κόψει το προβόκι το ποδόσφαιρο δεν σε παίρνω. Α, έχουμε και όρους δηλαδή. Βεβαίως. Και όρους που αν δεν τους στηρίζεις δεν θα χάσεις μόνο τη Μαρίνα, αλλά θα χάσεις και τη δουλειά σου. Αντούμπλεξ χάσιμο δηλαδή. Εσύ δεν μιλάς κύριε συνάδελφε. Τι να πω, αυτά έχει ο έρωτα. Έρωτα αλήκατε μπάναν που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόβολοι. Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι. Σύμφωνοι κούκλα μου, κομμένα και τα δυο. Άντε στην υγειά σου. Άντες πολύ να σ' αγαπώ και να είμαστε τα δυο μας με λιγάλα. Πρέπει να κόψει, να κόψεις το προβό. Τα γήπεδα την μπάλα. Λίγο κύρι θέλω άντρα να είμαι φίλος και καλός. Κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός. Κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τρελός. Πάντα την γλυκιά σου να σου δώσω.
μαρτύρι. Θέλω άντρα να είμαι φίλος και καλός. Προχει πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τελός. Προχει πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τελός. Κύριοι θέλω άντρα να είμαι φίλος και καλός. Κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τελός. Κι όχι πάνω σε μια μάντρα να φωνάζει σαν τελός. Ήτανε βαλτή να ξέρει. Μπράβο παιδιά, με υποχρεώσατε. Μου κάνατε την καρδιά μου περιβόλη τώρα. Γεια σου Ερίκο. Τι έπαθε χθες ο Παναθηναϊκός? Τι έπαθε, μια χαρά είναι, γιατί? Μα να φέρεις ο παλιά με τον Ολυμπιακό. Για να δούμε εσείς οι αεκτζίδες τι θα κάνετε μεθαύριο. Εμείς θα τους ρίξουμε πέντε. Και άλλα πέντε σε εσάς. Σύνολον 10 δηλαδή, ε. Πάτα μη στα χρωστάω. Για εκάρα σκίζει. Πάψε και τρινιάρι, τα απαγορεύονται οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις εδώ. Πέντε θα σας ρίξουμε πέντε. Πάει για το ποδόσφαιρο, μιλάς. Όχι κύριε Ρεστίδη, πέντε γαλόνια πετρέλαιο μου που να του ρίξω, ορίστε. Πού τον δέχτηκες αυτό το Παναθηναϊκάκια? Με στα φιστίκια με κέρδισε, ρε. Άσε μας κύριε Τραμπαρίφα να κάνουμε τη δουλειά μας. Άι παράτα μας. Ρε με αυτό το ποδόσφαιρο λυσάξατε όλοι σας. Όλοι σας λυσάξατε. Τρία σου ρίξα. Όσα θα σας ρίξουμε στο πρώτο ημιχρόνιο. Θα σας κουρελιάσουμε, η αεκάρα σκίζει. Την Κυριακή θα τα πούμε. Θα σε περνώνω στο πέταλο, έτσι, τον περνώ. Θα μου δείξεις πως το παίζει να το παίξω κι εγώ. Όχι, να μην το παίξει γιατί θα σου γίνει συνήθεια και θα το παίζει συνέχεια. Όλο γράφεις ένα, δύο, χ. Δεν γράφεις και κανένα τρία. Ανάργυλε, άσε με ήσυχο γιατί θα δουλέψει φάπα. Τέλος. Τα αφεντικό έρχεται. Τι κάθεστε εδώ? Δεν έχετε να κάνει καμιά δουλειά? Πώς δεν έχουμε. Ο Έρικος έγραφε προπό και εγώ δεν γίναγα. Πάλι τα ίδια. Τι θα γίνει εσένα, μωρέ? Δεν θα βάλεις πιο εδώ. Πώς θα βάλω, αλλά λίγο-λίγο με δώσεις, κατάλαβες. Θα αναγκαστώ να τα πω σβαρίδες. Ωραία, ένα μαρτυριάρι τώρα, ένα ταλαράκι έπαιξα. Κατάλαβες, μην το κόψω απότομα και με βλάψεις. Να σε βλάψεις, τι είναι να σε βλάψεις αφού είσαι βλαμμένος? Και κύριε σε κακομίρι μου να σε προφωθείς, γιατί δεν θα πάμε καθόλου καλά. Σήκω πάλι, που μου κάτσες σαν βασάς. Ορίστε. Ώστε... Ένα ταλιάκι έπαιξες, ε. Όχι, μην πιάσεις εκεί πέρα, προπαίδεια έκανα. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Τότε αύριο θα μείνεις μέσα. Όχι αφεντικό, μην μου το κάνεις αυτό. Κυριακή και μέσα. Εγώ άλλο τέφευγα Σάββατο και ερχόμουν Κυριακή βράδυ. Τώρα τι έγινε, άλλαξε το σύστημα δηλαδή? Έτσι φαίνεται. Μόνο εσύ θα λάβεις συστήματα. Δηλαδή τον επιλογία μου κάνεις και με βάζεις περιορισμό. Όπως έτσι πάντα είπα, θα μείνεις μέσα και θα μείνεις, τελείωσε. Αυτό είναι ο Ανάργυρο. Ο Ανάργυρος δεν πρόκειται να μείνει, θα τον πάρω αύριο μαζί μου για δουλειά. Ανάργυρε, βάλ το ραδιοφόρο στα μάξι. Πού θα το πάει το ραδιοφόρο, εγώ θέλω να ακούσω. Δεν λίγο καλύτερα, εγώ θα σου δώσω. Όλοι οι Ανάργυρε πάρουν το ραδιοφόρο, που σου είπα, μπρος, στα μάξι. Πάντως τελευταίες εδώ μέσα συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα δηλαδή. Και θα συμβούν ακόμα χειρότερα εάν εξακολουθείς αυτή την τακτική. Ανάργυρε, πάρασε τα βελτία να τα καταθέσεις. Πού, στην τράπεζα? Ποια τράπεζα ρε Όρνιο? Σε πρακτορείο προπό. Όπου βρεις πρακτορείο μπες μέσα άστα και αύριο να μου φέρεις από κόμματα. Κατάλαβα. Πάρασε το κατοστάρικο, το 90 θα πληρώσεις. Το δεκάρικο δικό σου. Άντε μπράβο. Πάλι κουβέντες έχουνε. Όχι, τι. Μην μη φεύγουνε. Είχες δεν είσες μέκλησες μέσα Σαββατοκύριακο, έτσι? Αύριο βράδυ θα βγεις έξω που θα πας στη Μαρίνα. Για να δούμε. Yeah.
για το πρωτάθλημα εθνικής κατηγορίας. Το αποτέλεσμα παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων παραμένει ακόμα 0-0. Βενζίνα, θέλω να τι θες να πάει καλά. Αγαπητοί μου ακροατέ, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα κόρνερ. Μέσα στα καρέ του δικέφαλου Αετού έχουν συγκεντρωθεί τώρα όλοι οι παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Παπαϊμανουήλ στείλει την μπάλα στη δάκρυ της Μεούλας. Και παίρνει φορά. Βγάλτε το σκασμό! Δεν τελειώσει ο αγώνας, δεν έχει τελειώσει! Μέσα στην περιοχή του Χάιντ, είδα περίγραφο. Σου του Τομάζου προσκρούει στη δοκό. Η μπάλα επανέρχεται. Αποκλούει με κεφαλιά σου και νίδες. Την μπάλα την παίρνει πετυχού της. Την δίνει στο τουμπέλι. Δεν βλέπω τι γίνεται. Σουτ! 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 Γκολ! Παναθηναϊκάρα μου! Καλώς ορίσατε. Καλώς σε βρήκα. Τι έγινε, τα έβασες στα βιβλία. Α, ναι. Να τα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτά είναι πέντε, εγώ σου δώσα έξι. Έξι. Έξι και ξερός. Έξι, 15-90, δεν κάνουνε. Το άλλο πού είναι. Καλά, δεν μη φωνάζεις έτσι. Μπορεί να το ξέχασα. Να, αυτό εδώ θα είναι. Να σου κοπανίσω καμία χαζοπουλάδα να σου πω εγώ το ξέχασες. Αν δεν φταίσαι εσύ, φταίω εγώ που σου κάνω και οικονομία τρία τάλιρα. Σκάσε, έρχεται το αφεντικό. Τι κάθεσαι βρε εδώ πέρα. Πήγε να ντύθεις. Η Μαρίνα σε περιμένει στο σπίτι της. Σου έχει και τραπέζι. Να τηγανίσω και κανένα σηκωτάκι. Φτιάξε, φτιάξε απ' όλα. Οι γαμπροί θέλουν τάισμα. Έχω φτιάξει και τυροπιτάκια. Φτιάξε την κουρακάτια. Δεν πετάει εσύ να πάρει λίγο κρασί. Εγώ. Γιατί, Μαρίνα, πού είσαι. Η Μαρίνα έχει πάει απέναντι στη Λούλα να φτιάξει τα μαλλιά. Καλά, θα στείλω τον Αρίκο όταν έρθει. Χριστός και Παναγία, θα στείλω το παιδί να μας πάρει κρασί. Γιατί να πάρει για σύζυγος προορίζεται. Πρέπει να βάλει να κάνει δουλειά. Εσύ όλα τα ξέρεις. Έλα τώρα, άνοιξε το ραδιόφωνο εκεί τώρα. Και τώρα τα αποτελέσματα του προπό. Κατά τους σημερινούς αγώνας σε σημειώθησαν τα κάτωθη αποτελέσματα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0. Σημειώσατε 1. Ολυμπιακός Πειραιός Φωστήρ 3-1. Σημειώσατε 1. ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ 0-0. Σημειώσατε Χ. Πανιώνιος Απόλλων Αθηνών 2-2. Σημειώσατε Χ. Πιερικός Πανεγιάλιος 3-3. Σημειώσατε Χ. Τι αποτελέσματα μόνο από τρεις αγώνες. Τα άλλα δεν ήρθαν ακόμα. Όχι ακόμα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνομαι τα αποτελέσματα του προπό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-0. Σημειώσατε 1. Ολυμπιακός Πειραιός Φωστήρ 3-1. Κρυφτιανέ μου το σημαίνει. Πάει το σημαίνει. Δεν παραλήξεις. Και τι δεν πάει. Μα πέτα καλά. Σημειώσατε Χ. Πανιώνιος Απόλλων Αθηνών 2-2. Σημειώσατε Χ. Καλησπέρα, πατέρα. Καλώς τον, Λεβέντη μου. Έλα, πέρασε μέσα, πέρασε. Έλα μέσα, παιδάκι. Καλησπέρα, μαμά. Καλώς τον παιδί μου, καλώς μου το. Εμένα με συγχωρείς, αγοράκι, γιατί έχω πετυγάνει στην φωτιά. Ναι, καλά, δεν θα πήγαινε. Τώρα τι γίνεται, έτσι πανελά, θα βρίσεις. Και δεν σε είδε η Μαρίνα να στα πετάξει. Η Μαρίνα δεν είναι εδώ, πήγε απέναντι στο κουρίο να φτιάξει τα μαλλιά της. Α, τι έγινε, πήρες το αποτέλεσμα. Ναι, τώρα από το ραδιόφωνο, άστα, πληθώρα ισοπαλιό. Έσχες. Χήμαρο στα χή. Αυτά εδώ είναι. Αυτά εδώ. Για να δω τι έχω κάνει κι εγώ σήμερα. Για δώσουμε το μάνα σου. Λοιπόν. Ένα-ένα. Χι-χι-χι. Δύο-ένα. Χι-χι-χι. Πάει το πρώτο. Ένα-ένα. Χι-χι-χι. Δύο-ένα. Χι-χι-χι. Τίποτα κι αυτό. Και σαν θα έλεγα έστω. Έτσι, για να δω από πού έγινε η Έλληνα που ξέχασε να μου ρίξει εκείνος ο χαζοανάρτιος. Ένα-ένα χι. Χι-χι. Δύο-ένα. Χι-χι-χι. Δεν το δυνατό. Ένα-ένα. Χι-χι-χι. Δύο-ένα. Χι-χι-χι. Δεν είναι δυνατόν, κι όμως είναι, έπιασα 13! Και δύο δωδεκάρια! Πού τα λέμε! Ερήκος και 13, ερήκος ο 13ος! Πίσω και σας έπαγα! Είμαι ο ερήκος ο 13ος εγώ! Φέρνε μου το άσπρο μου το άλογο ανέστα! Χριστό και παραγιατρονάκι,
Έχω, παιδί μου. Πήγε στο λόγι. Πήγε στο φουλουμπάνι. Αν καβαλίστε τα άλογα, φεύγουμε αμέσως για την Τρία. Είμαι ο Ελίκος ο 13ος που έπιασε 13. Ορίστε, αν δεν πιστεύετε και το θέμα. Ορίστε. Να είναι το σπίτι μου. Ελίκος ο 13ος. Ελίκος ο 13ος. Πάρε τα καλή ιδέα! Πάρε! Πάρε! Έτσι που λέτε τρελάθηκε. Από το δελτίο που κέρδισε και δεν το έχει καταθέσει. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, χι. Ένα, δύο, χι. Ένα, δύο, χι. Ένα, δύο, χι. Τι λέτε για να γίνει καλά. Και πολύ σύντομα. Θα διεφαρμόσω μια καινούργια θεραπεία και σε 15 μέρες θα τον παραλάβετε λίγο γνωστικότερο και από την γνωστική που είστε. Μακάρι, γιατρέ μου. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όπως ήρθε, έτσι δεν φύγει. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Σας υπογράφω. Εντός 15 ημερών θα είναι τελείως καλά. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι. Μια χαρά, γιατρέ, μια χαρά. Πάνε και τα κοντάρια, πάει και το 1-2 χι. Τι σου είναι αλήθεια ο άνθρωπος, ε. Στα καλά καθούμενα μπορεί να την ψωνίσει. Δεν είχε τα δικό μας για πράγμα, ε. 13 ήταν αυτό, δεν ήταν επέξε γέλας. Ναι, 13 όμως που είχε πιάσει μόνο 30.000 και που το είχαν πιάσει άλλοι 30. Μην με ρωτήσω να πεις για τρέτ και τι θα σκάνε τραυματό. Να μην τσάβα τα λάκια. Βεβαίως. Ευτυχώς για τρέτ που με έκανες καλά γιατί θα ήμουν ο φθηνότερος τρελός. Έρχεται την πιστή σου. Μα μάλιστα. Πολύ σε γαμάει αυτή η κοπέλα. Το ξέρω γιατί. Θέλω μια χάρη να μου κάνετε. Τώρα που θα έρθω να πάνω θέλω να τους πείτε και οι δύο στη μισθή μου ότι επιβάλλεται για θεραπευτικούς λόγους και προτώ να παίζω και στα γήπεδα να πηγαίνω, ε. Βεβαίως, και επιβάλλεται. Για τρέπει να σε φιλήσω. Είσαι ο καλύτερος τραγουδιστής. Ευχαριστώ. Γεια σας, Παναγία. Ρέλα. Έλα, μη φοβάσαι, ρε, δεν τα κόλλα. Είναι εντάξει, κύριε Αριστείδη. Εντάξει, μη φοβάσαι. Δηλαδή, ξετρελάθηκε. Και βέβαια ξετρελάθηκα, ρε. Το σήμα από έξω. Δείξε μου το χαρτί σου. Ορίστε, πάρτο. Το πει, Ρίγκο, το πει. Μα τι το πει, κύριε Αριστείδη, δεν τον ακούς. Δεν φτάνει που αυτός με τρέλανε, παρά μου ζητάει και απολυτήριο τρελοκομείο από πάνω. Έλα, μην νευριάζεις, για τόση πρέπει να μην συνεχίζεσαι. Όχι μόνο να μην συνεχίζομαι, αλλά να μην μου πηγαίνετε και κόντρα. Θα είσαι πιο όμορφη λιπούλα. Και μην ξεχάσεις να γράψεις το ονοματά μας κάτω από το παπούτσι σου. Ού, έχουμε καιρό. Ο γάμος θα γίνει στις 5 και είναι ακόμα 4. Φαντάζομαι τη χαρά του Ερίκου. Μπράβο! Μπράβο, παιδιά, έτσι! Έλα, μάσα, σι, κεφαλιά! Βγήκε! Βγήκε! Αχ! Αχ! Τι χάσαμε! Σιγά ρε Χριστιανέ μου, θα τρελαθείς. Μη φοβάσαι, την έχω περάσει. Θαύμα δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Ως! Θαύμα! Θαύμα! Τι να σου κάνω, μας είπε ο γιατρός, εμείς σου πηγαίνουμε κόντρα. Παναθηναϊκός! 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 Θα στήσουμε σήμερα! Πρέπει να πηγαίνουμε, πέντε. Α, δεν είμαστε καθόλου καλά μου φαίνεται. Θα αφήσουμε το μάτι να πάμε για πουρνάρια τώρα. Το γάμο θα κοιτάξουμε τώρα. Μα δεν είναι σωστό. Πρέπει να είμαστε στην ώρα μας. Αν μην πηγαίνεις κόντρα για να τρελαθώ. Στις 5 που θα τελειώσει το μάτι θα πάρουμε ένα ταξί και σε 10 λεπτά θα είμαστε στον Άγιο Λουκά. Μα έτσι είναι. Μπράβο Λουκανίδη! Μα δεν το είδε πια. 5:30 ώρα. Απορώ τι έγινε και ο άντρας μου. Από τις 3 ξεκίνησε να πάει να τον φέρει. Έτσι είναι ο κύριος Ερίκος, πάντα καθυστερημένος. Εμένα, 3 νίκια μου καθυστερεί. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο, θα σηκωθώ να φύγω, ρε ζήλη με έκανε. Πού πας, κοπέλα μου, 3 χρόνια περίμενες αυτή τη στιγμή. Κυρία Αριστείδη, εγώ βάζω στοίχημα ότι με την ιδέα του γάμου ξανατρελάθηκε και πήρε τα βουνά. Να το, έρχεται.
Μη φύγεις καλέ μου άνθρωπε, να κάτσεις να πάρεις και μπομπονιέρα. Ενηθήκαμε. Με συγχωρείς κυρία Δελαπόρτα, αλλά μόλις κλείσει αυτή η πόρτα, η πόρτα του γηπέδου κλείνει. Ούσο Θεός νέζεψε, γήπεδο μη χωριζέτο. Ορίστε.